Κρήτη υποπατηξά στη στράτα τη ιστορία, λοιπόν. Τι ωραίο που εδώ να το δείξουμε λίγο. Να το δείξουμε. Λοιπόν, ένα μοναδικό σύγγραμμα. Μοναδικό ως προς την ποιότητά του, ως προς το περιεχόμενό του, κάνει μια μεγάλη αναδρομή πίσω στα χρόνια ή καλύτερα θα το πω από την νεολιθική εποχή και έπειτα μέχρι και το σήμερα στην Κρήτη, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, οι κοινωνίες, οι κατακτητές που πέρασαν, ποια είναι τα σημάδια που άφησαν και όλα αυτά τα διηγείται, τα αφηγείται, τα γράφει, τα σκέπτεται ο Κωστής ο Λαγουδιανάκης, με έναν τρόπο διαφορετικό, με έναν τρόπο παραδοσιακό, μέσα από 15 σύλλαβους στίχους. Κύριε Λαγουδιανάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας μίξαμε. Καλό μεσημέρι. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ σήμερα. Και δική μου η χαρά και είναι εξομπλιαστά τα ευχαριστήριά μου που, για την τιμητική πράγματι πρόσκληση, η οποία οφείλεται βέβαια στην ποροπατηξά της Κρήτης μας. Να ξεκινήσω λοιπόν με ευχαριστήρια. Και αφού μιλάμε για την ποροπατηξά που είναι γραμμένη σε κριτικόλαλους 15-σύλλαβους στίχους, δεν φαντάζομαι να εκπλήσεστε αν σας πω ότι θα ξεκινήσω με δύο μαντινάδες. Βέβαια, περιμένουμε. Σήμερα η εκπομπή από την αρχή μέχρι το τέλος έχει μια κριτική χρειά, παραδοσιακή χρειά και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Ξεκινήσαμε με μαντινάδα, θα κλείσουμε με μαντινάδες σήμερα. Μέρα Δεκέμβρη, γιορτερή. Καλώνε μεσημέρι, κεφκέ σκορπά, δεξά ζερβά, χρόνια πολλά Λευτέρη. Σας ευχαριστώ. Τέλειο. Στο μεσημέρι το καλό, όρια χτυπά καμπάνα, για τη φωτεινό πρόσωπη, τη σκούρα τη Χριστιανά. Θα τρελαθώ. Ξανά όσα δεν σου είπανε 24 χρόνια τώρα, τα έχεις ακούσει σε μία εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα από πολύ. Δύο ανθρώπους που έχουν άλλη έτσι άλλη μία διαφορετική υπόσταση και θα το καταλάβουμε τώρα και που θα συζητήσουμε για το βιβλίο. Λοιπόν, τη Κρήτη υποπατηξά στη στράτα της ιστορίας. Περίμενε, πριν το ρωτήσεις κάτι, ναι, να ρωτήσω εγώ, μου επιτρέπετε, μιας και εγώ όπως έχω πει δεν είμαι από εδώ. Τι είναι η μαντινάδα για εσάς? Γιατί αρχίζω και εγώ και μαθαίνω σιγά σιγά. Αλλά να ρωτήσω και εσάς που είσαι ένας άνθρωπος που έχει μια υπόσταση, έχει στηρίξει το βιβλίο σας. Η μαντινάδα είναι η ζωή μου ολόκληρη. Δεν φαντάζομαι τη ζωή μου χωρίς μαντινάδα. Είναι πολλά τα χρόνια που άρχισα να γράφω μαντινάδες. Οπότε μερού νυχτού η μαντινάδα στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Όχι αξάργου πολλές φορές, όχι επίτηδες, όχι σκόπιμα. Έρχεται, βγαίνει πια αυθόρμητα. Αβίαστα, ναι. Το κάθε τι καθημερινό, απλό, μικρό, σημαντικό ή μη, είναι ένα ερέθισμα και αμέσως μετατρέπεται σε μαντινάδα. Άρα είναι η ζωή μου. Δεν διανοούμε τη ζωή μου χωρίς μαντινάδα. Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος, μιας και μιλάμε και για τα 30 χρόνια που κλείνουμε και γιορτάζουμε εδώ στην Κρήτη, έχει συνδέσει το όνομά του με τη δική του καθημερινή μαντινάδα, τη δική του υπόσταση μέσα στα φύλλα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Κάθε μέρα σχολιάζεται με το δικό σας τρόπο, εξώφυλλο. Με μαντινάδα, το εξώφυλλο και μαντινάδα. Εξώφυλλο μαντινάδα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο, να μην περιαυτολογούμε, γιατί γνωρίζαμε τον Κωστή το Λαγουδιανάκη, τη σύνδεσή του με την ιστορία αυτού του τόπου, τη σύνδεσή του με την κριτική παράδοση. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία να κάνει αυτή την αναδρομή πίσω? Γιατί είναι μια πολύ σημαντική και βαριά παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές αυτό εδώ το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, είναι θησαυρός. Γιατί μπήκατε στη διαδικασία να τα συγγράψετε όλα αυτά, αλλά και να τα επεξηγήσετε μέσα από μια ντοπιολαλιά, μέσα από το κριτικό στίχο? Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι ιστορικός. Δεν έχω ανατρέξει σε πρωτογενείς πηγές. Ιστορίες της Κρήτης έχουν γραφτεί αρκετές, έγκριτες, δοκιμασμένες στον χρόνο και είναι αυτές που αναφέρονται και στο τέλος του βιβλίου. Οι ιστορίες που αναφέρονται στο τέλος, αυτές ήταν το αντικείμενο της μελέτης μου και τα λεξικά βέβαια και όσα κατέχω όλα αυτά τα χρόνια γράφοντας τις μαντινάδες. Τώρα γιατί? Γιατί μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Ξεκινήσατε από τη μινωική εποχή, νεολιθική εποχή, φτάνετε στο σήμερα.
Μα ναι, η πολική μαντιστορία μας αρχίζει από τότε και συνεχίζεται βέβαια σήμερα. Επειδή από μικρή ηλικία φαντάστηκα αυτό το έργο, από πολύ μικρή ηλικία το φαντάστηκα, αλλά έμελε να γίνει πραγματικότητα τώρα, γιατί με οθούσε μια, ή μάλλον με συγκρατούσε μια εσωτερική φωνή και μου έλεγε «Κωστή, δεν είναι ακόμα ώρα, δεν είναι ακόμη ώρα». Διότι φαντάστηκα από αυτή την νεαρή ηλικία ότι η ιστορία της Κρήτης πρέπει να είναι γραμμένη και στην εμιλιά της. Διότι οι ιστορίες που είναι γραμμένες από άξιους επιστήμονες, ιστορικούς, είναι γραμμένοι στην νεοελληνική γλώσσα, να είναι κατανοητή. Όμως η δική μου σκέψη, ο δικός μου λογισμός υπέθεσε, είπε, σκέφτηκε, καταστάλαξε ότι γιατί να μην είναι γραμμένη και στη γλώσσα των κριτικών. Και με αυτό το σκεπτικό οδηγήθηκα σε αυτό τον αγώνα, γιατί περί αγώνα πρόκειται, για να έχει αυτή την αίσια κατάληξη αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Σε ποια όμως σημεία, γεγονότα, στοιχεία του βιβλίου σας έχετε επενδύσει πολύ περισσότερο? Από κάποια άλλα ενδεχομένως. Mm-hmm. Σας εξήταραν όλα τα σημεία και όλες οι πτυχές του συγγραμματός σας? Κοιτάξτε, ασφαλώς δεν είναι όλες οι ιστορικές περίοδοι το ίδιο, δεν είναι οι ίδιες και ορισμένα γεγονότα είναι συγκλονιστικά. Γράφοντας λοιπόν αυτά τα γεγονότα, τα συγκεκριμένα γεγονότα, είναι αλήθεια ότι εκεί η καρδιά μου χτυπούσε εντονότερα. Είναι αλήθεια όπως, αυτό. Σε ποια σημεία? Όπως ας πούμε όταν ο Σπύρος Καγιαλές στο ακροτήρι των Χανίων πάνω, όταν κανονιοβολούσαν οι συμμαχικές δυνάμεις σε μια ακόμη επανάσταση των κριτικών για ένωση με την Ελλάδα, για αυτονομία και ένωση μετά, ο Καγιαλές, είναι η γνωστή ιστορία του Καγιαλέ, που όταν η Οβίδα έριξε τον ιστό της σημαίας, αυτός όρθωσε το ανάστημά του και έκανε κοντάρι το σώμα του. Αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή, δηλαδή αναλογιζόμουν και εγώ, μα είναι δυνατόν να βρω κάποιο στίχο να ανταποκρίνεται? Πώς το περιγράψατε αυτό τότε, το μεγαλείο? Με ποιο στίχο το περιγράψατε, θυμάστε να μας πείτε? Τους συγκεκριμένους στίχους δεν τους θυμάμαι, αλλά πιστεύω ότι απέδωσα όχι πλήρως, αλλά προσπάθησα να μπω σε αυτό το κλίμα, σε αυτά τα γεγονότα και να μπορέσω να υμνήσω, γιατί πρέπει να υμνηθεί αυτός ο ήρωας, έχει υμνηθεί, αλλά με τους στίχους σε αυτό το σημείο. Όπως επίσης, με πολλή συγκίνηση έγραψα και την πρώτη τη μέρα της Λευτεριάς, τη μέρα που ενωθήκαμε. Αυτή η μέρα επίσης είναι σημαντική για την Κρήτη. Οπότε και εκεί, σε αυτούς τους στίχους, δεν σας κρύβω ότι μόλις έγραφα 2, 4, 6 στίχους, το χαιρόμουν και συγκλονιζόμουν που σηκωνόμουν από το γραφείο μου, πήγαινα, έκανα μια βόλτα, ξαναγύριζα για να καταλαγιάσω λίγο, να μαζέψω λίγο τα σύνεργα του μυαλού μου για να μπορέσω να συνεχίσω. Έχει κι άλλα τέτοια. Βέβαια, και δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, αλλά αφήνουμε έτσι ερωτηματικά να πλανώνται πάνω από τη σκέψη του κάθε τηλεθεατή αυτή τη στιγμή, γιατί αξίζει να υπάρχει αυτός ο θησαυρός στο σπίτι μας, στη βιβλιοθήκη μας, στα χέρια μας. Πείτε μου κάτι, είστε εκπαιδευτικός χρόνια τώρα? Όταν ήμουν δάσκαλος. Όταν ήσασταν. Λοιπόν, έχετε διαπιστώσει μέσα από αυτό το πέρασμα, από το κομμάτι της παιδείας, τα κενά που υπάρχουν, τα ιστορικά κατά βάση κενά. Ένα τέτοιο βιβλίο, όσο μπορείτε να κρατήσετε τις αποστάσεις του δημιουργού με το δημιούργημα, πόσο λείπει από τις σχολικές αίθουσες και αν σκεφτόσασταν, όταν γράφατε λέξη-λέξη, πώς θα μπορέσει ένα παιδί μιας κάποιας ηλικίας στο σχολείο να ανταποκριθεί, να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει, να μεταφράσει τις στιγμές και τις λέξεις? Κοιτάξτε, γράφοντας δεν είχα κατά νου αυτό, να σας πω την αλήθεια. Δεν είχα κατά νου ότι... Εγώ είδα σχόλια στο διαδίκτυο, γονείς που λέγανε ότι αυτό το βιβλίο θα έπρεπε να βρίσκεται στις τάξεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό ας το πουν άλλοι, δεν ξέρω, αλλά πράγματι όταν εγώ το έγραφα δεν είχα κατά νου ότι γράφω για να γίνει ένα βιβλίο για να μπει στα σχολεία. Εγώ έγραφα για την κουζουλάδα μου, έγραφα για το μεράκι μου και για την αγάπη μου στην Κρήτη, που είναι
αρρύθμιτη, που είναι, δεν μπορώ να πω άλλη λέξη που να δείχνει το μέγεθος της αγάπης. Έχω ένα πάθος. Έχουμε, νομίζω, όλοι οι Κρητικοί και ο καθένας από τα άλλα μέρη της Ελλάδας αγαπά τον τόπο του. Η αγάπη λοιπόν αυτή με ώθησε και έγραψα. Και η αγάπη, η αρρύθμιτη επίσης αγάπη στην Κρητολαλιά μας, που είναι ψημιθευτή, ξομπλιαστή, κοκκινομερτζανόχυλη και λακουδοπηγονάτη. Αυτές είναι οι λέξεις, οι Κρητικές, που χρησιμοποίησα κοσμητικά επίθετα που τα χρησιμοποιούμε συνήθως για τις κοπελιές, αλλά ταιριάζουν απολύτως για τις κρητικοπούλες λέξεις. Γιατί έτσι τις βλέπω, σαν βιόλες ή σαν κοπελιές. Και έχετε και ένα ξεχωριστό τύπου λεξικό κριτικής διαλέκτου. Για εμάς που δεν γνωρίζουμε μάλλον κριτικά, ε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία για τα παιδιά τα σημερινά, για τα σημερινά κριτικόπουλα, διότι ας μην κρυβόμαστε, ας μην γελιόμαστε, η διάλεκτος υποχωρεί. Mm. Είναι τα ερεθίσματα διαφορετικά, είναι ο σύγχρονος τρόπος διαφορετικός, όλα αυτά είναι εμπόδια για την διάσωση της διαλέκτου. Παρά ότι έγιναν προσπάθειες και στο Πανεπιστήμιο. Γίνονται προσπάθειες, ναι. Υπάρχει τώρα, πλέον και με τελευταία, ναι, γίνονται προσπάθειες. Όμως βέβαια έχουν μεγάλη σημασία τα βιώματα, τα ακούσματα, έχουν μεγάλη σημασία. Και υπάρχει μια δυσκολία στο αν αυτό μπορεί να κατανοηθεί από ένα μικρό παιδί. Με κάποια προσπάθεια βέβαια πιθανόν αυτό να μειωθούν αυτά τα προβλήματα και αυτές οι δυσκολίες. Εγώ βέβαια αναρωτιέμαι τι μπορεί να έχει περάσει κανείς ή πόσες γνώσεις εν τέλει μπορεί να έχει βιώματα, να φτάσει στο σημείο σωστό. Να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Πολλά. Πολλά σίγουρα. Γι' αυτό είπα πριν ότι με συγκρατούσε μία φωνή, ένιωθα ανώριμος σε νεότερη ηλικία. Και προς τη μήντσας αυτό. Έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ώστε και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις μου και να καλλιεργηθεί ή να εισχωρήσω περισσότερο στην ντοπιολαλιά. Διότι δεν αρκεί μόνο να γνωρίζεις τη λέξη, πρέπει να την ξεκαρπουλίζεις κιόλας. Πρέπει να φτάνεις στο μεδούλι. Βέβαια, να φτάνεις στην κεντρική ιδέα, αν το πούμε ιδέα διαφορετικά. Γιατί τότε μπορείς και τη χρησιμοποιείς για να σοφιλιάσεις το λόγο μέσα και ειδικά όταν είναι στίχος. Έκδοση του Μορφωτικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Χαρασού, ναι, της πατρίδας σας. Είναι το αγαπημένο μου χωριό, είναι ο σύλλογος του χωριού. Ο σύλλογος του χωριού με την ευγενική υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, αν και το βλέπετε ούτως ή άλλως, στην Κρήτη υπορπατηξά στη στράτα της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να πω με την ευκαιρία, αν έχω λίγο χρόνο, ναι, Λευτέρη, ότι ναι, είναι έκδοση του συλλόγου, του χωριού μου, εκεί που είναι τα χώματα των παππουδολαλάδων μου, με την υποστήριξη της περιφέρειας, που ευχαριστώ αρρύθμιτα την περιφέρεια, τον περιφερειάρχη μας, που είπε το μεγάλο ναι και εκδόθηκε το βιβλίο. Να διευκρινίσω ότι το βιβλίο δεν θα πάει στα βιβλιοπωλεία. Είναι στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Και στην περιφέρεια υπάρχουν διάφορες σκέψεις, αλλά για την παρουσίασή του και για την προώθησή του. Αλλά πέσαμε σε κακή εποχή. Πέσαμε στη γραντισμαθιά. Στη γραντισμαθιά. Του κορονοϊού. Οπότε όταν λήξουν όλα ομαλά και το ευχόμαστε όλοι να τελειώσει αυτή η οδύσσια, τότε οι σκέψεις αυτές θα υλοποιηθούν από την περιφέρεια. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε νεότερες ανακοινώσεις τότε από την περιφέρεια, εκ μέρους της περιφέρειας, για την παραπέρα πορεία του βιβλίου. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, κύριε Βουλιανάκη. Αρρύθμιτα ευχαριστήρια και από μένα. Να είστε καλά.